Συνεχίζουμε το δελτίο μας και πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά τώρα με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Νέας Ζύχνης, τον κύριο Απόστολο Βουβούση, που είναι τηλεφωνικά κοντά μας, διότι αυτή την ώρα έχουμε μια φωτιά σε μια αποθήκη σιτηρών στη Λευκοθέα. Θα μας δώσει την εικόνα ο αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Γεια σας. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συνέβη? Εδώ είναι το εργοστάσιο της ΚΙΔΕΠ που ήταν παλιά, το οποίο το νοικιάζει κάποιος ιδιώτης σήμερα. Και έχει μέσα το σιτάρι. Έξω ακριβώς από το σιλό έχει μια πιλωτή που έχει ένα φορτηγό μέσα, σε πολύ καλή κατάσταση το φορτηγό από ό,τι έμαθα ήταν. Και ξαφνικά, εκεί που καθόταν ο κόσμος στην καφετέρια και στα σπίτια, είδαμε να βγαίνει μαύρος καπνός. Έγινε κάποιο βραχύκλωμα, τι έγινε δεν ξέρω, και πήρε φωτιά και αυτή τη στιγμή καίγεται, είναι δύο περιοριστικά της Νέας Ζύχνης και καταδικαίνεται φωτιά. Είναι επιτόπου λοιπόν όλες οι υπηρεσίες. Χρειάστηκε και η άμεση κινητοποίηση του Δήμου Νέας Ζύχνης? Όχι, δεν χρειάστηκε, γιατί ήρθε η τροδευτική με δύο φορτικά και τη σβήσαν την φορτιά. Τώρα βλέπουμε ο καπνός άρχισε να πέφτει. Μάλιστα. Δεν πρέπει να εισχώρησε μέσα στην αποθήκη που είχε τα σιτάρια μέσα, γιατί ήταν ακριβώς από την έξω μεριά. Το φορτηγό ήταν κάτω από την πιλωτή, κολλητά όμως στο σιλό. Με δύο καρότες, δεν ξέρω αν είχαν πάνε σε καρότες σιτάρια ή αν ήταν άδειες. Δεν μπορούμε να ζυγωθούμε ακόμη. Και ευτυχώς, αντιδήμαρχε, δεν έχουμε εξάπλωση της φωτιάς, διότι η αποθήκη ήταν γεμάτη με σιτάρι και φανταζόμαστε το τέλος. Ναι, είναι ο σιλός της ΚΙΔΕΠ, αυτή η μεγάλη σιλή που έγιναν πριν από 40 χρόνια. Μάλιστα. Ναι. Πάντως, η τελευταία ήρθε εδώ και 3-4 περίπου είναι που πήρε φωτιά το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά, αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ.